Κούτς, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πολύ καλύτερα. Μια χαρά και εμείς, δόξα τω Θεώ. Πολύ καλύτερα και πολύ πιο ήρεμος, φαντάζομαι, από ότι το προηγούμενο διάστημα, γενικότερα από το προηγούμενο δίμηνο, το οποίο ενδεχομένως να ήταν το πιο έντονο στην καριέρα σας. Ήταν υπερεντατικό, θα έλεγα. Τώρα το πιο έντονο πρέπει να το σκεφτώ λίγο, αλλά σίγουρα ήταν πολύ έντονο, ήταν πολύ γεμάτο, με αρκετές συγκινήσεις, με αρκετή πίεση, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, coach, ότι επέστρεψες στην ομάδα μετά την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν και την λύση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Πρίφτη. Αποχώρησες και εσύ από το τεχνικό επιτελείο και κλήθηκες εκ νέου να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τον Άρη, σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο όπου η ομάδα δοκιμάστηκε, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να φέρεις πέρα στην αποστολή της. Θέλω να μας περιγράψεις λίγο πώς αντέδρασες όταν σου έγινε η κρούση να επιστρέψεις στην ομάδα ως βοηθός του coach Αγγελού. Τίποτα. Ετοίμασα τα πράγματά μου και πήγα την επόμενη μέρα στο γήπεδο, σηκώσαμε τα μανίκια και ξεκινήσαμε τη δουλειά. Μπορώ να το πούμε έτσι απλά. Η αλήθεια είναι ότι την ομάδα την παρακολουθούσα ακόμη και μια περίοδο που έλειπα στο εξωτερικό περίπου 3,5 μήνες. Την ομάδα την έβλεπα, όποτε είχα δυνατότητα μέσω του Web TV, τα παρακολουθούσα τα παιχνίδια, οπότε είχα μια εικόνα, ας πούμε, της ομάδας, των παιχτών. Οπότε, εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια σχετικά εύκολη προσαρμογή. Και βέβαια βοήθησε πολύ και το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκαμε να συνεργαστούμε αυτή την περίοδο, είχαμε ξανασυνεργαστεί, αν λέω οι άνθρωποι, εννοώ και τον coach τον Αγγέλου και τον coach τον Καμπερίδη και τον γυμναστή τον Παναγιώτη τον Ζάλογκο. Είχαμε ξανασυνεργαστεί όλοι το 2012-2013, οπότε ήταν και πιο εύκολη και πιο άμεση η προσαρμογή, νομίζω, και όλων μας σε αυτή την κατάσταση. Ένα γνώριμο περιβάλλον, λοιπόν, το οποίο έτσι δεν χρειαστήκατε αρκετό χρόνο προκειμένου να προσαρμοστείτε. Παρ' όλα αυτά, η πίεση που είχατε να διαχειριστείτε και εσείς σαν τεχνικό επιτελείο ήταν εξίσου μεγάλη με αυτή που είχαν και οι παίκτες. Γενικότερα, στο πώς θα τους προετοιμάσετε και αγωνιστικά και ψυχολογικά, μην ξεχνάμε ότι η ομάδα είχε και τραυματισμούς και παίκτες οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και αναγκάστηκαν να παίξουν και τραυματίες. Γενικότερα, coach, πώς καταφέρατε και κρατήσατε την ψυχραιμία σας και οδηγήσατε την ομάδα σε αυτό που έπρεπε? Νομίζω ότι καταρχήν η αλλαγή από μόνη της λειτουργεί σαν ένα σοκ για την ομάδα. Θεωρώ ότι γενικά όσοι βρισκόντουσαν στην ομάδα εκείνη την περίοδο, ακόμη και πριν την αλλαγή, είχαν αρχίσει να αισθάνονται ότι λίγο τα πράγματα ζορίζουν για τον Άρη. Και είχε αρχίσει να εμφανίζεται μια συσπήρωση, νομίζω ότι αυτό είχε φανεί σε ένα βαθμό στο νικηφόρο αποτέλεσμα της ομάδας με το Λαύριο. Σωστά. Βέβαια, δυστυχώς για την ομάδα δεν ήρθε ένα δεύτερο νικηφόρο αποτέλεσμα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και εκεί προέκυψε και αυτή η αλλαγή προέκυψε. Αλλά θέλω να... με αυτό εννοώ ότι είχαν αρχίσει, ας πούμε, να υποψιάζονται, και είναι γνωστό ότι γενικά όταν βρισκόμαστε και ως λαός σε δυσκολίες, συσπυρωνόμαστε. Ήρθε και η αλλαγή σαν ένα σοκ για τους παίχτες, και νομίζω ότι αυτό ήταν λίγο κάτι που τάραξε λίγο τα νερά και βοήθησε, ας πούμε, την ομάδα να κάνει ένα βήμα. Αυτό όσον αφορά, βέβαια, έτσι, το πρώτο παιχνίδι, στο οποίο και εμείς δεν είχαμε και τη δυνατότητα χρονικά να έχουμε και πολλές επιρροές. Ένα παιχνίδι που είχε πει χαρακτηριστικά ο coach Αγγέλου στη συνέντευξη τύπου μετά ήταν ένα 40 λεπτό το οποίο έπρεπε να βγει. Είχαμε μεταφέρει στους παίκτες ότι αυτό το 40 λεπτό έπρεπε να βγει, οπότε αντιλαμβανόμαστε υπό ποιες συνθήκες και υπό ποια πίεση έπαιξαν οι παίκτες και κατάφεραν τελικά να υλοποιήσουν το στόχο τους και να φέρουν την νίκη.
Με την έλευση του coach Αγγέλου είδαμε την ομάδα να ανταποκρίνεται καλά σε βασικούς τομείς του παιχνιδιού και κυρίως στην άμυνα. Ειδικά στα παιχνίδια με τον Πανιόνιο και το Ρέθυμνο, η ομάδα δέχθηκε 52 και 48 πόντους αντίστοιχα. Πού οφείλεται αυτό? Η αλήθεια είναι ότι τις προπονήσεις, και αν δεν κάνω λάθος, αυτό το είχε πει και ο coach κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος, μετά το Ρέθυμνο, δεν θυμάμαι. Δίναμε πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της επίθεσης, στο πώς θα βελτιώσουμε την ομάδα στο κομμάτι της επίθεσης και συνεργασίες. Εγώ όμως πιστεύω ότι παρότι η έμφασή μας ήταν εκεί, παράλληλα γινόταν και μια δουλειά στην άμυνα, και επειδή η αλήθεια είναι ότι η άμυνα είναι το εύκολο κομμάτι στο μπάσκετ, δηλαδή, ήθελα να πω με αυτό, για να έχεις καλή άμυνα χρειάζεται διάθεση, χρειάζεται παίχτες να βάλουν το κορμί τους και να έχουν διάθεση να θυσιάσουν τον εαυτό τους για το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι τα παιδιά δείξαν αυτή τη διάθεση, δείξαν αυτή τη μαχητικότητα. Γινόταν και μία δουλειά στην προπόνηση, γιατί ποτέ δεν μπορείς να δουλέψεις σε επίθεση χωρίς να δουλεύεις άμυνα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό μας ωφέλησε. Και αυτό ήταν κάτι που βγήκε στο γήπεδο. Άλλωστε η εικόνα της ομάδας άλλαξε λίγο και το αγωνιστικό στυλ της ομάδας στις τελευταίες αυτές αγωνιστικές. Πήγαμε σε πιο πολλές επιθέσεις το παιχνίδι. Ανεβάσαμε περίπου 10 κατοχές το παιχνίδι επιθετικά και αμυντικά, και η αύξηση αυτή του ρυθμού και της έντασης που βάλαμε στο γήπεδο έβγαινε και στην άμυνα. Αυξήσαμε την πίεση στους αντιπάλους, οδηγούσαμε τους αντιπάλους μας σε περισσότερα λάθη, περίπου 8-9 λάθη περισσότερα ανά παιχνίδι, το οποίο ήταν κομμάτια τα οποία βοήθησαν πολύ στο να έρθουν και τα αποτελέσματα που ήρθαν. Ακριβώς. Από την αρχή της χρονιάς, πάντως, η ομάδα, ακόμα και όταν ήταν πλήρης εκεί στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου και είχε και τους Αμερικάνους στο ρόστερ της πριν προχωρήσει σε αλλαγές και προς τα αφαιρέσεις, είχε μεγάλη δυστοκία στην επίθεση, μεγάλο πρόβλημα στο επιθετικό κομμάτι, με αποτέλεσμα να έχει τη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος, την τρίτη, αν θυμάμαι καλά, χειρότερη επίθεση στο Basketball Champions League. Πώς εξηγείται αυτό, από τη στιγμή που υπήρχαν παιδιά στο roster τα οποία είχαν και ικανότητα και ταλέντο στην επίθεση και στο σκοράρισμα γενικότερα? Θεωρώ, βέβαια αυτό το λέω έτσι με μια, ας πούμε, λίγο μεγαλύτερη επιφύλαξη, γιατί όπως είπα στην αρχή, έβλεπα κάποια παιχνίδια, αλλά δεν είχα δυνατότητα έτσι να τα παρακολουθήσω και όλα τα παιχνίδια της ομάδας, και κυρίως δεν είχα δυνατότητα να παρακολουθήσω τα ευρωπαϊκά, γιατί βρισκόμουν εκτός Ελλάδας και δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Θεωρώ ότι ρόλος αυτό έπαιξε στο ότι οι παίχτες οι οποίοι είχαν βρεθεί στην ομάδα ήταν παίχτες οι οποίοι θέλανε σε πολύ μεγάλο βαθμό την μπάλα στα χέρια τους για να λειτουργήσουν. Και εκεί υπήρχε μία σύγκρουση όσον αφορά τους παίχτες, δηλαδή σαν να λέμε σύγκρουση συμφερόντων, ας το πούμε έτσι λίγο απλά. Όταν οι παίχτες στην πεντάδα, οι τρεις ή οι τέσσερις από τους πέντε παίχτες στην πεντάδα για να λειτουργήσουν θέλουν την μπάλα στα χέρια τους, τότε μοιραία αυτό δημιουργεί και πρόβλημα στη λειτουργία. Νομίζω ότι αυτό ίσως ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο Άρης. Και παρά τις... θέλω να πω ότι... Και ίσως και το ένα άλλο πρόβλημα ήταν ότι έλειπε ένα καθαρό playmaker. Ένας παίκτης που θα μπορεί να χειρίζεται να στείνει την ομάδα και να την κατευθύνει, χωρίς να έχει άμεσα στο σκοπό του το σκοράρισμα ή να θέλει πολλή ώρα την μπάλα στα χέρια του για να δημιουργήσει. Ο ουσιαστικός playmaker, και νομίζω ότι αυτό είχε φανεί και από την χρήση που έκανε ο coach ο Γιαννάκης στους παίχτες και
το rotation, ο πιο ουσιαστικός playmaker σε αυτήν την ομάδα, με το γεμάτο roster της αρχής, ήταν ο Φλιώνης. Έτσι, δηλαδή, ο Δημήτρης ξεκινούσε τα παιχνίδια, έπαιζε, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχε γύρω στα 20 λεπτά μέσω όρο συμμετοχή. Σωστά. Και ο Φλιώνης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παιδί, παρότι έχει κάποιες δυνατότητες, δεν έχει την εμπειρία για να υποστηρίξει κάτι τέτοιο σε αυτό το βαθμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ακόμη και πέρσι που ήταν με την ομάδα και δούλευε πολύ σκληρά σε όλη τη χρονιά, στα κρίσιμα παιχνίδια ή στα δύσκολα παιχνίδια η συμμετοχή του ήταν μειωμένη. Ήταν ο τρίτος playmaker πίσω από τον Κάμινς και τον Ξανθόπουλο. Και φέτος κλήθηκε να διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία δεν ήταν εύκολη. Νομίζω ότι αυτό ήταν που λίγο πολύ δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα και και είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα να έχει. Και νομίζω ότι και ολοκληρώσαμε το πρωτάθλημα ως η χειρότερη επίθεση. Ναι. Ο Άρης ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο έχοντας, αν δεν κάνω λάθος, 67,58 πόντους, ένα πολύ χαμηλό νούμερο, όντας η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Είπαμε και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, coach, ότι ήταν ένα δίμηνο με πολλή ένταση, με πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Θα θέλετε λίγο να μας περιγράψετε το κλίμα παραμονής του αγώνα με τον Πανιόνιο και την εναλλαγή των συναισθημάτων, καθώς λίγες μέρες αργότερα η ομάδα διεκδικούσε την είσοδό της στα play-off, στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου απέναντι στον Κολοσσό. Ναι, σίγουρα πριν τον αγώνα με τον Πανιόνιο υπήρχε μια κορύφωση, ας πούμε, της αγωνίας, και αυτό είναι λογικό, διότι και όλες οι ομάδες προέρχονταν από μια περίοδο 3 εβδομάδων διακοπής και ουσιαστικής αγωνιστικής απραξίας, που αυτό πολλές φορές κάνει τα πράγματα και πιο δύσκολα, έτσι. Για εμάς βέβαια αποδείχτηκε, ας πούμε, βάλσαμο η διακοπή. Είχε και ο Γιάννης ο Αθηναίου που είχε την υποτροπή στο μάτς με τα Τρίκαλα το χρόνο να αναρρώσει, και είχαμε και κάποια θέματα τραυματισμού, παρότι σε όλη τη διάρκεια της διακοπής είχαμε θέματα τραυματισμών, απουσίες από τις προπονήσεις, αλλά παρόλα αυτά μας βοήθησε στο να παρουσιαστούμε υγιείς στο γήπεδο και ολόκληρο. Από την άλλη βέβαια, όπως είδαμε, ο Πανιόνιος με τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής που προέκυψαν και τις αναταραχές στην ομάδα λίγο πριν το παιχνίδι μας, δεν του βγήκε σε καλό. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε έτσι μια αγωνία για την εξέλιξη. Σίγουρα υπήρχε πολύ μεγάλη διάθεση για το θετικό αποτέλεσμα, διάθεση για μαχητικότητα. Νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στο γήπεδο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι η διάθεση που δείξαμε η αμυντική ήταν αυτό που χαρακτήρισε το συγκεκριμένο μάτς. Και νομίζω ότι ήταν και λίγο πολύ αναμενόμενη και η αστοχία στην επίθεση, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ νευρικά. Οπότε λίγο πολύ κάποιες φορές το περιμένεις αυτό να συμβεί. Και νομίζω ότι το αμέσως επόμενο παιχνίδι με το Ρέθυμνο, που η ομάδα είχε αποβάλει όλο αυτό το άγχος, γιατί το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, εφόσον το κερδίζαμε, γνωρίζαμε ότι είχαμε αποφύγει κάθε πιθανό σενάριο που θα μας έβαζε σε μπελάδες. Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι με το Ρέθυμνο, όπου η ομάδα είχαν λυθεί λίγο τα χέρια των παιχτών, είχε φύγει το άγχος, νομίζω ότι φάνηκε ότι η απόδοσή μας σωστά, ήταν και πολύ πιο και στο επιθετικό κομμάτι. Ακριβώς, πολύ πιο απελευθερωμένη η ομάδα, με περισσότερη αυτοπεποίθηση και σταθερότητα στην απόδοσή της. Η αναταράξη βέβαια, coach, από τη διαχείριση της οικογένειας Λάσκαρη στο διοικητικό κομμάτι, είχαν ξεκινήσει από πέρσι, όσο ήσασταν ακόμα στην ομάδα, και το τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας το είχε ο Δημήτρης Πρίφτης. Πέρσι, παρόλα αυτά, συσπηρωθήκατε και παλέψατε μέχρι τέλους. Κάτι αντίστοιχο ακολουθήσατε και φέτος? Αυτή είναι η τακτική όταν δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις μέσα στην ομάδα, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν είχαν δηλώσει και οι παίκτες, και συγκεκριμένα ο Μιχάλης Τσαρέλης, ότι η αγάπη μεταξύ μας είναι αυτή η οποία μας κρατάει ενωμένους και μας δίνει κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Για πέρσι η αλήθεια είναι ότι, ναι, είναι δεδομένο,
ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν και αρκετά νωρίς και παρόλα αυτά καταφέραμε και παλέψαμε. Νομίζω ότι και φέτος τα προβλήματα ξεκίνησαν νωρίς. Για αυτό το κομμάτι βέβαια εγώ δεν μπορώ να πω πολλά, διότι σίγουρα έγιναν προσπάθειες για να διατηρηθεί και η ομάδα ενωμένη και το κλίμα καλό. Απλά δεν ήμουν παρόν. Νομίζω ότι και αυτό οφείλει να το αναγνωρίσει ο καθένας, ότι ο κότς Γιαννέξης έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, στο να δώσει λύση σε διάφορα προβλήματα τα οποία προέκυπταν μέσα στη χρονιά. Αλλά δεν είμαι εγώ ειδικός για να απαντήσω σε αυτά, διότι εγώ δεν ήμουνα με την ομάδα στη διάρκεια της σεζόν. Τώρα αυτό το οποίο έγινε τους τελευταίους σχεδόν 2 μήνες νομίζω ότι είναι και λίγο πολύ αναμενόμενο, γιατί όταν βρίσκονται και οι παίχτες αντιμέτωποι με μια κατάσταση η οποία καλός ή κακός μπορεί να σε στιγματίσει σαν αθλητή, και κανένας δεν θέλει να το βιώσει αυτό, να βρεθεί δηλαδή σε μια ομάδα που θα χάσει την κατηγορία πολύ δε περισσότερο όταν αυτή η ομάδα είναι μια ιστορικότατη ομάδα όπως είναι ο Άρης. Νομίζω ότι εκεί λειτουργεί και αυτό το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης, βγαίνει ο εγωισμός μπροστά και δίνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις, ας το πούμε έτσι, για να καταφέρεις να πετύχεις να πάρεις τα αποτελέσματα που χρειάζεται. Σίγουρα υπήρχε πολύ καλό κλίμα μεταξύ των παιχτών. Σίγουρα τα παιδιά σαν χαρακτήρες ήταν όλοι καταπληκτικά παιδιά, αυτό που είδα δηλαδή εγώ. Αλλά τώρα για το τι έγινε μέσα στην σεζόν, επίσης σίγουρα δεν είμαι και ο ειδικός για να, για να μιλήσω. Να πάμε λίγο και στο σήμερα, coach. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ολοκληρώθηκαν, αλλά φαντάζομαι η δική σας δουλειά δεν σταματάει. Έχετε καταρτήσει κάποιο πρόγραμμα προπονήσεων έτσι, σε ένα μεταβατικό στάδιο, όπως συνηθίζετε να λέτε εσείς οι προπονητές? Καταρχήν αυτή την περίοδο υπάρχει μια περίοδος ξεκούρασης. Πάντα οι αθλητές για περίπου 10 με 15 μέρες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων έχουν έτσι ένα κενό να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους, να χαλαρώσει λίγο και το μυαλό τους, να ξεφύγει από την καθημερινότητα και την πίεση και τις προπονήσεις και τον αγωνιστικό ρυθμό. Από εκεί και πέρα ο coach βρίσκεται σε κάποιες συζητήσεις. Νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει με όλους μας στην πορεία μέσα σε αυτές τις ημέρες και θα πάρθουν και οι ανάλογες αποφάσεις και το τι θα γίνει γενικότερα για τη συνέχεια από εδώ και στο εξής. Από το ρεπορτάζ, coach, γνωρίζουμε ότι μια πρώτη επαφή της διοίκησης και συγκεκριμένα του κυρίου Γουλιέλμου με τον coach για επέκταση της συνεργασίας έχει γίνει όμως. Πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα μέχρι να υπάρξει συμφωνία, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, εσύ θα ήθελες να συμμετάσχεις, εφόσον εξελιχθούν τα πράγματα όπως πρέπει και διευθετηθούν όλα τα ζητήματα τα οποία έτσι χρήζουν απάντησης και διευθέτησης, θα ήθελες να συμμετέχεις στη νέα προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα από την νέα σεζόν? Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης είναι μια ομάδα την οποία την έχω μέσα στην καρδιά μου. Έχω περάσει 3 χρόνια γεμάτα στον Άρη. Οπότε σίγουρα θα έχει τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε συζήτηση. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε επαγγελματίες και θα πρέπει να ζυγίσουμε τα δεδομένα. Θα δούμε λοιπόν όταν έρθει η ώρα αυτή πώς θα είναι τα πράγματα, τι θα έχει και ο σύλλογος στο μυαλό του και θα δούμε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι, ότι προς Θεού δεν μπορώ να πω ότι είμαι αρνητικός στη συνεργασία μου, στη διάθεση συνεργασίας μου με την ομάδα. Είναι άλλωστε μια ομάδα στην οποία και εγώ οφείλω πολλά, γιατί μου έχει δώσει πολλές φορές το βήμα για να βρεθώ στο χώρο και στη δουλειά. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα κατευχήν, να μπορέσει η ομάδα να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει, να μπορέσει να σταθεροποιήσει, να ορθοποδήσει και να σταθεροποιήσει την επόμενη μέρα της σε σταθερές βάσεις, και γιατί όχι να είστε κι εσείς αρρωγός αυτή την προσπάθεια και όλοι μαζί
να φέρετε την ομάδα σε ασφαλή μονοπάτια και όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Coach, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την Εγώ συνομιλία. σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι ο Άρης ανεξαρτήτως προσώπων θα ήταν καλό να είναι υγιής και δυνατός, ανεξαρτήτως των προσώπων είτε της διοίκησης είτε των προπονητών, των αθλητών. Ένας καλός, υγιής και δυνατός Άρης νομίζω ότι είναι απαραίτητο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε όλοι θα πρέπει να σκεφτόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Νομίζω, coach, μπορείτε την Κυριακή πιο χαλαροί όλοι που απαρτίζετε το μπασκετικό team να παρευρεθείτε και στη γιορτή του ποδοσφαίρου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι μια καλή αφορμή και ευκαιρία. Γιατί όχι. Δεν γνωρίζω να έχει γίνει κάποια επίσημη κάποια συζήτηση μεταξύ μας αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε 2 μέρες μπροστά μας. Δεν είναι κακή ιδέα, παρότι εγώ δεν είμαι ποδοσφαιρικός, έτσι το ξεκαθαρίζω. Δεν έχω γενικότερα καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, δηλαδή μάξιμουμ να δω 5 με 10 παιχνίδια Champions League όλη τη χρονιά, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αλλά δεν θα ήμουν αρνητικός. Ίσα-ίσα είναι καλό τα σωματεία, τα τμήματα των σωματείων να αλληλοϋποστηρίζονται. Δεν το συζητάμε αυτό. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.